Κύριε Λιβανέ, όσον αφορά τη δογματική θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος, είναι γνωστό ότι δογματική θέση είναι η θέση η οποία δεν τεκμηριώνεται, δεν αποδεικνύεται. Και αν αυτή την άποψη έχετε για τις θέσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος, θα πρέπει να το προσέξετε, γιατί είναι απολύτως λάθος και συνήθως τις θέσεις των αντιπάλων μας πρέπει να τις μαθαίνουμε από τη σωστή κατεύθυνση και τρόπο. Τώρα, όσον αφορά την σημερινή τοποθέτηση. Κυρίες και κύριοι, η συζητούμενη συμφωνία για τη χώρα μας, το λαό μας και τους λαούς της περιοχής είναι απολύτως επικίνδυνη και απαιτούμε να αποσυρθεί άμεσα. Σήμερα η κυβέρνηση ολοκληρώνει με επιτυχία τη βρώμικη δουλειά που ξεκίνησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτός ξεκίνησε το στρατηγικό διάλογο με τη ΣΥΠΑ, αναβάθμισε τη βάση της Ούδας, ενεργοποίησε τις βάσεις μη επανδρομένων αεροχημάτων στη Λάρισα, μεταφορικών και μαχητικών ελικοπτέρων στο Στεφανοβίκιο, αλλά και το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Και επειδή τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, ας το πούμε απλά, υλοποίησε με επιτυχία την αποστολή του. Παρέδωσε στη Νέα Δημοκρατία την πόρτα ανοιχτή και τα σκυλιά δεμένα. Σήμερα, και αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό, ότι η κυβέρνηση παραχωρεί στεριά, αέρα και θάλασσα της χώρας μας. Προημερών, ο Υπουργός ο κύριος Δένδιας, στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας, επανέλαβε περίπου τα λεχθέντα από τον κύριο Πρωθυπουργό στην Ουάσιγκτον, στο πρόσφατο ταξίδι του. Δηλαδή, ότι η συμφωνία αυτή διασφαλίζει την ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή. Από πότε αλήθεια, κύριε Υπουργέ, η επιθετική συλλογή πληροφοριών με τα UAV, με Q9, τα drones, όπως εκλαϊκευμένα λέγονται, συγκεντρώνουν πληροφορίες για τα ληστρικά σχέδια των ΗΠΑ και των ΝΑΤΟ και αυτές οι πληροφορίες συντείνουν στη διασφάλιση της ειρήνης, της ασφάλειας και της σταθερότητας στην περιοχή μας. Από πότε άραγε η δράση των αμερικανικών ελικοπτέρων του Στεφανοβικίου με αποστολή την ενίσχυση των ατοικών δυνάμεων των ταγμένων απέναντι στις αντίστοιχες ρωσικές, που είναι με το δάχτυλο σκανδάλι, είναι πράξη ειρηνική? Μήπως είναι πράξη ειρήνης και ο ανεφοδιασμός με πυράβλους Tomahawk των αμερικανικών πολεμικών πλοίων στη Σούδα για να ξαναβομβαρδίσουν τη Συρία ή μήπως τη Λιβύη ή το Ιράν? Είναι πράξη ειρήνης ο ελιμενισμός στην ίδια βάση αμερικανικών υποβρυχίων, πυρηνικών και αεροπλανοφόρων στο δρόμο τους για τις αποστολές θανάτου και ξεριζωμού εκατομμυρίων ανθρώπων? Αυτή τη χώρα θέλετε να παρουσιάσετε σαν νησίδα ειρήνης και ασφάλειας? Παραπλανάτε το λαό, κύριε Υπουργέ. Και είναι τέτοιες οι συμβατικές δεσμεύσεις σας, και αυτό είναι απότοκο αυτής της συμφωνίας, την ώρα της κορύφωσης της τουρκικής επιθετικότητας, εσείς στέλνετε μια φρεγάτα συνοδεία στο γαλλικό αεροπλανοφόρο για την Αραβική θάλασσα. Στέλνετε επίσης μια συστοιχία του αντιπυραυλικού συστήματος Patriot, συνοδευόμενη από δεκάδες Ελληνόπουλα στη Σαουδική Αραβία και τέλος δρομολογείται πρόθυμα τη μετάβαση προφανώς επιλέκτων τμήματων των ενόπλων δυνάμεων στη Λιβύη. Το ερώτημα είναι να κάνουν άραγε εκεί τι? Την απάντηση τη γνωρίζετε καλά και την κρύβετε. Θα παραταχθούν απέναντι στα ήδη ευρισκόμενα εκεί αντίστοιχα λιβικά, τουρκικά και ποιος ξέρει από πού αλλού στρατεύματα, με τον πολύ πιθανό κίνδυνο εμπλοκής τους σε πολεμικές πράξεις. Οι συνέπειες της πολιτικής και των δεσμεύσεων που έχετε αναλάβει αφορά και ένα άλλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας. Είναι η στρατευμένη νεολαία μας. Είναι τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Οι διαπρίσιοι θειασσότες της υπογραφής αυτής της κατάπτυστης συμφωνίας. Ας εξηγήσουν σε όλους αυτούς γιατί πρέπει να σκοτώσουν ή και να σκοτωθούν υπερασπιζόμενοι τα δηληστήρια της Αράμκο στο Ριάντ ή τα πετρελαϊκά συμφέροντα της Ιταλίας, της Γαλλίας, των ΗΠΑ στις ερήμους της Λιβύης. Βεβαίως, έχετε όπλα πυθού στη φαρέτρα σας. Θα τους τάξετε χιλιάδες ευρώ και θα είναι ματωμένα αυτά τα ευρώ. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και από αυτό το βήμα απευθύνεται στα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, τους στρατευμένους μας. Τους καλούμε να συναισθανθούν τις συνέπειες αυτών των εμπλοκών. Τους καλούμε, ο κάθε ένας και η κάθε μια,
να πάρουν θέση απέναντι σε όλα αυτά, να αναρωτηθούν, να αναλάβουν την προσωπική τους ευθύνη. Είναι ώρα να υπάρξει μια καθολική άρνηση στις προτροπές για εθελοντική συμμετοχή σε αυτές τις αποστολές. Τους καλούμε να μην εξαγοραστούν. Σε αυτές τις ομολογουμένως δύσκολες επιλογές, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας τους υπόσχεται ότι δεν θα είναι μόνοι. Απόδειξη οι εκατοντάδες μαζικοί φορείς που απαιτούν αγωνιστικά σήμερα την ακύρωση της Ελληνοαμερικανικής Συμφωνίας. Σε λίγο, μπροστά στη Βουλή, χιλιάδες θα διατρανώσουν την αντίθεσή τους σε αυτό το κατάπτυστο κείμενο. Θα είναι μια συγκέντρωση που θα καταθέσει την υπόσχεση ενός ανειρήνευτου αγώνα για να κλείσει οριστικά η βάση της Σούδας, να ξυλωθούν όλες οι αμερικανονοταϊκές βάσεις από τη χώρα μας, να αποδεσμευτεί από τον ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, να σταματήσει η αποστολή ελληνικών ενόπλων δυνάμεων σε υπεριαλιστικές αποστολές στο εξωτερικό. Ευχαριστούμε, κύριε συνάδελφε.